που ήταν συγκέντρωση της δεκαετίας του 80. Θέλω να σας μιλήσω ειλικρινά. Μισό άδεια λένε τα site. Τα site αυτά δεν ξέρω τι ακριβώς δουλειά έκαναν. Mm. Σας λέω ειλικρινά. Ήσασταν εκεί, κύριε Βαρεμένη. Είμαι από μικρός, ασχολούμαι με την πολιτική από μικρός. Mm-hmm. Ως δημοσιογράφος, δεκαετίες. Έχω ακολουθήσει εκστρατείες πολιτικών από τον Γιώργο Ράλλη μέχρι προσφάτως. Είναι η πρώτη φορά, να. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω μια διάσταση αυτών που λένε οι δημοσκοπήσεις και αυτό που έζησα εγώ χθες το βράδυ. Είναι η πρώτη φορά. Ήσασταν δηλαδή έτσι όπως βεβαίως, το λέτε. Βεβαίως. Πόσο κόσμο. Σας το μιλάω, σας μιλάω ειλικρινά. Καμία σχέση με τη συγκέντρωση που είχαμε το 2015. Δηλαδή πόσο κόσμο. Πολύ ανώτερη. Δεν μπορώ να σας μετρήσω, εγώ ξέρω το χώρο. Να. Έτσι, και ξέρετε, ανοιχτές συγκεντρώσεις δεν κάνει κανείς την σήμερον ημέρα. Όχι, έχουν ανοίξει και κάνουν τώρα. Ναι, τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, α πούμε, στο Αγρίνιο πήγε σε ένα χώρο κλειστό. Όχι, τι θέλω να πω. Όχι προεκλογικά. Ναι, ναι, τώρα. Προεκλογικά. 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 Εντάξει, προεκλογικά. Αυτό πήγε στο λιμάνι. Ήταν ανοιχτό. Αυτό που σας λέω είναι απολύτως ειλικρινές. Και ειλικρινά προσπαθώ να το ερμηνεύσω. Και πάθος. Κάτι που δεν υπήρχε και πριν 1,5 χρόνο. Ωραία. Πού το αποδίδετε λοιπόν τώρα, κύριε Βαρεμένα. Θα σας πω. Κάποιες σκέψεις που κάνω. Γιατί απόλυτη ερμηνεία. Δεν έχω απόλυτη ερμηνεία. Γιατί σας μιλάω απόλυτη ειλικρινά. Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ έχει καταπιεστεί από αυτό το νοριμαγδό προπαγάνδας. Προπαγάνδας όμως, ο οποίος είναι σαρωτικός. Από ένα μεγάλο μέρος των μέσων ενημέρωσης, ένα σαρωτικός πόλεμος που έχει ερεθίσει τα αντανακλαστικά του κόσμου, έχει ερεθίσει το συναισθηματισμό του, το πάθος, με διαφορετικούς όρους αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσα να το ερμηνεύσω. Μιλάμε για εκδηλώσεις, τις οποίες εδώ και αρκετά χρόνια ήταν ασυνήθιστες για τη χώρα, διότι η κρίση προκάλεσε ένα σοκ στον κόσμο, αν θέλετε και μια απόσταση και μια καχυποψία προς την πολιτική και αυτό που βλέπω τις τελευταίες μέρες εγώ είναι αυτό που σας προσπαθώ να το παρουσιάσω και σε εσάς. Mm-hmm. Προσπαθώ να το συνδέσω με ό,τι λέγεται στο δημόσιο διάλογο ή με αυτό που λένε οι δημοσκοπήσεις. Καλά, δεν μιλάω τώρα για αυτό που λένε για άδειες πλατείες. Αυτά είναι. Δεν θέλω, επειδή προέρχομαι και από τον χώρο τον οποίο προέρχομαι, δεν θέλω να επισέλθω σε τέτοιου είδους συζήτηση. Σας λέω ειλικρινά. Σας το λέω ειλικρινά. Δεν θέλω. Ο καθένας έχει τους λόγους του. Κύριε Βλάχο, οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ ποικίλοι. Αυτό το λέει, που λέει ο κ. Βαρεμένος, το λέει και ο Πρωθυπουργός. Λέει δηλαδή ότι μου λέγανε.